θρίλερ κινηματογραφικής ταινίας δεν μπορεί να συγκριθεί με την υπόθεση θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνα στην Πάτρα, για την οποία έχει κατηγορηθεί η ίδια η μητέρα της. Η 33χρονη συνέλήφθη χθες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μια πράξη που δεν χωρά ανθρώπινος νους. Η 33χρονη κατηγορούμενη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, σιδηροδέσμια και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Τι το έχεις κάνει αυτό, έχεις μετανιώσει με τη φυσιά. Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο με τρεις αστυνομικούς, την πήρανε, είχε ένα φάκελο στα χέρια και την πήρανε. Έλεγε δεν έχω κάνει τίποτα, λέει, έρχομαι με τη θέλησή μου. Ένα βέαν με φημέ τζάμια και με δυο νεαρούς και αυτή κρατούσε ένα φάκελο με χαρτιά. Την πήρανε και φύγανε. Όλο το Πανελλήνιο είχε παρακολουθήσει τη συνέντευξη της 33χρονης, η οποία υποστήριζε με σθένος, ατάραχη και με απίστευτη ψυχραιμία ότι η άτυχη Τζορτζίνα πέθανε στο νοσοκομείο μετά από σπασμούς και ότι ειδοποίησε τους γιατρούς προσπαθώντας να τη σώσει. Από το φόβο μας και μόνο, την πήγαμε στο νοσοκομείο. Η Τζορτζίνα, όταν τη ρώτησε η αδερφή μου για να, για να αποφύγουμε το νοσοκομείο, νομίζαμε ότι είναι ο φόβος της. Μας είπε ότι πονάει η κοιλιά μου πολύ και έχω εδώ στην πλάτη μου μια βόμβα σαν να σκάει. Δικαίωση από όλο τον κόσμο! Κορόιδευε όλη την Ελλάδα! Ανατριχύλα προκαλεί το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα σχετικά με το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας, καθώς όπως αναφέρεται... Από τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο μεταθανάτιο αίμα της, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της φαρμακευτικής ουσίας κεταμίνη σε ποσότητα η οποία είναι τοξική θανατηφόρα. Αναφορικά με τον ακριβή χρόνο έλευσης του θανάτου μετά τη χορήγηση κεταμίνης, αυτός εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και κυρίως από την οδό χορήγησης. Το χρονικό εύρος ποικίλει από ελάχιστα δευτερόλεπτα έως 20 λεπτά, ανάλογα την οδό χορήγησης. Από την έρευνα της υπηρεσίας μας προέκυψε ότι ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν στο θάλαμο της Γεωργίας τα τελευταία 20 λεπτά της ζωής της, προτού εμφανιστούν οι παρενέργειες του φαρμάκου, ήταν η μητέρα της. Ντροπή τα παιδιά της, τρεις ψυχούλες! Δεν μπορεί να το πιστέψει ο κόσμος ότι είναι δυνατόν να έχει κάνει μάνα στα παιδιά της αυτό το πράγμα. Στην Πάτρα επικρατεί αναστάτωση. Πολίτες πολιόρκησαν το σπίτι της μητέρας των τριών νεκρών κοριτσιών, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την ακατανόητη πράξη για την οποία κατηγορείται η 33χρονη. Λήψη και οργία είναι αλήθεια. Τι να πούμε, τρία παιδιά και τα τρία. Ξέρω, σοκάρι. Σοκάρι, δεν μπορώ να συνέρθουμε όλοι. Περιμένατε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν ήθελα να την πιστέψω. Η 33χρονη θα παραμείνει στη Γαδά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 7ο όροφο και με συνεχή αστυνομική παρουσία, ενώ ο συνηγορός της παραιτήθηκε. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη χώρα, ενώ υπενθυμίζεται ότι αναζητούνται απαντήσεις για το θάνατο των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας, της Μαλένας τον Απρίλιο του 2019 σε ηλικία 3,5 ετών στο νοσοκομείο Ελπίδα και της μόλις 6 μηνών Ήρυδας στο σπίτι της οικογένειας το Μάρτιο του 2021.